όχι όπως έπρεπε. Πάραμε ένα γρήγορο γκολ. Παρότι τα παιδιά είχαν τη διάθεση, είπαμε να πιέσουμε από το πρώτο λεπτό και βγάλαμε αυτή την πίεση. Αλλά είχαμε κάποια προβλήματα στην πλάτη της αμυνάς μας. Με την αμυντική λειτουργία να μην είναι αυτή που πρέπει. Κάποιες φορές κάθετες πάσες. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να φάμε και ένα δεύτερο γκολ σε ένα δοκάρι της ΑΕΚ. Ένα ανοθρόπωρο το ημίχρονο για μας, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς σημαντικές ευκαιρίες. Αλλά το παιχνίδι πάντα τελειώνει στο 90 συν τις καθυστερήσεις. Βγήκανε τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο πεισμωμένα, γιατί θεωρούμε και είμαστε καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ και δεν μπορούσαμε και δεν έπρεπε να χάσουμε. Βγήκαν τα παιδιά λοιπόν με πίστη, πάθος και όπως είδατε κι εσείς, ανατρέψαμε αυτό το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είχαμε και άλλες ευκαιρίες να βάλουμε περισσότερα γκολ, παρότι κάποια στιγμή από λάθος του Χριστόφορου του Πασαλίδη δεχτήκαμε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα, πολύ ουσιαστικά, δικαίως για μένα, αλλά τα παιδιά αυτά θα πρέπει πάντα να προσέχουν. Παρότι όμως μείναμε 10 πέρσι, επαναλαμβάνω, είμαστε καλύτερα από την ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σε αυτό το σημείο και άλλο γκολ. Μένουμε με το ότι προσπαθήσαμε πολύ περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο και γυρίσαμε το αποτέλεσμα, αλλά όπως έχω πει και σε άλλα παιχνίδια, θα πρέπει η προσπάθειά μας να είναι και στα 90 λεπτά και όχι μόνο ανά ημίχρονο, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την ανατροπή του σκορ. Το γεγονός ότι συνέχεια σε πολλά μάτς υπάρχουν ανατροπές σκορ και κερδίζει η ομάδα, πού οφείλεται? Εντάξει, θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά ακόμα δεν έχουν την εμπειρία να μπορούν να διαχειριστούν τα παιχνίδια. Πολλές φορές μπερδευόμαστε και έχουμε απαιτήσεις. Βλέπουμε τα παιδιά αυτά σαν άντρες, σαν να είναι οι παίχτες της πρώτης ομάδος. Αλλά στον Ολυμπιακό έτσι θα πρέπει να είμαστε, πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Νομίζω ότι είναι θέμα απειρίας. Σιγά σιγά όμως πιστεύω ότι θα καταλάβουν πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε και στα 90 λεπτά. Όχι ότι δεν προσπάθησαν, προσπάθησαν αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Απλά μια κακή αμυντική λειτουργία που είχαμε σε 2-3 φάσεις μας στήχησαν στο να ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι, να έχουμε εμείς την κατοχή της μπάλας, να βγούμε στην επίθεση σωστά, να πατήσουμε τις ευκαιρίες. Δεν το καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο, ενδεχομένως επειδή φάγαμε αυτό το γκολ, αλλά εντάξει, είναι μικρά παιδιά, από αυτά θα μαθούν και πιστεύω ότι θα καλυτερεύσουμε στη συνέχεια. Πιστεύετε όμως ότι η φυσική κατάσταση παίζει ρόλο, δηλαδή μέχρι το 90 βλέπουμε την ομάδα να τρέχει. Εν αντιθέσει με τους αντιπάλους, πολλές φορές σκάνε, να το πούμε έτσι. Η κατάσταση σίγουρα παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο, αλλά εμείς φαίνεται ότι τη διαθέτουμε. Βλέπετε ότι τα περισσότερα παιχνίδια τα γυρνάμε στο δεύτερο ημίχρονο και πάμε καλά.